Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι του Top 5 Worldwide. Σήμερα θα μιλήσουμε για το βιογραφικό του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ποιος είναι άραγε ο Βαγγέλης Μαρινάκης? Τι έχει σπουδάσει πραγματικά? Βαγγέλης Μαρινάκης είναι γιος του Μιλτιάδη Μαρινάκη, εφοπλιστή και πολιτικού που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κρήτη, και της Ειρήνης Κατσαράνη, με καταγωγή από τον Πόντο. Μεγάλωσε στον Πειραιά, όπου ο πατέρας του είχε αναπτύξει σημαντική επιχειρηματική και πολιτική δράση, ενώ συμμετείχε και στη χρηματοδότηση του Ολυμπιακού. Περάτωσε τις σπουδές του σε δημόσιο σχολείο του Πειραιά και εν συνοικία σπούδασε διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων στο Λονδίνο, όπου και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα διεθνών σπουδών. Είναι πρόεδρος και ιδρυτής της Capital Maritime Trading Corporation. Διετέλεσε από το Μάρτιο του 2007 έως το Δεκέμβριο του 2014 πρόεδρος της ναυτιλιακής εταιρείας Capital Product Partners Limited Partnership, οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο. Από το Μάρτιο του 2010 διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διεθνών Σύμβουλος της Crude Carriers Corporation, εταιρεία συνδεδεμένης με την Capital Maritime, οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται στη χρηματιστηριακή αγορά της Νέας Υόρκης, μέχρι τη συγχώνευσή της με την Capital Product το Σεπτέμβριο του 2011. Ο όμιλος της Capital συμφερόντων Μαρινάκη διέθετε το 2007 έναν μεικτό στόλο άνω των 70 πλοίων, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενόπλοιων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου. Ο όμιλος της Capital εισήλθε στον κλάδο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου το 2018, με μια παραγγελία πλοίων, 10 πλοίων μεταφοράς LNG συνολικής αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μία από τις μεγαλύτερες παραγγελίες που έχει κάνει ποτέ Έλληνας εφοπλιστής. Το 2005 ανέλαβε τη χρηματοδότηση των ομάδων πετοσφαίρισης ανδρών και γυναικών του Ολυμπιακού, ενώ ανακαίνισε το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, καθιστώντας το αποκλειστικά έδρα των ομάδων βόλεϊ του Ολυμπιακού. Το 2010 εξαγόρασε από τον Σοκράτη Κόκαλη την πλειοψηφία των μετοχών του Ολυμπιακού, αναλαμβάνοντας πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει επίσης διατελέσει πρόεδρος της Super League. Ακόμα είναι ιδιοκτήτης της βρετανικής ομάδας Nottingham Forest από το 2017, που την εξαγόρασε για 50 εκατομμύρια λίρες. Το Σεπτέμβριο του 2017 ο Μαρινάκης χρηματοδότησε ένα συνέδριο στην Αθήνα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ με θέμα κοινωνικό ρόλο του ποδοσφαίρου για την ενσωμάτωση των μεταναστών. Στις 31 Μαΐου του 2017 η εταιρεία του Μαρινάκη Alter Ego Media κέρδισε στον διαγωνισμό για την εξαγορά των τίτλων του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη και έγινε ο νέος ιδιοκτήτης των εντύπων, ιστοσελίδων και μετοχών του οργανισμού. Τον Μάιο του 2019 το νέο κανάλι με όνομα One Channel έκανε διαδικτυακή πρεμιέρα στην Ελλάδα. Και την 1 Νοεμβρίου του 2019 η Alter Ego Media κέρδισε σε αντίστοιχο διαγωνισμό για την απόκτηση του αρχείου συστήματος και ταινιοθήκης του Mega και έγινε ο νέος ιδιοκτήτης του καναλιού. Τέλος, τον Φεβράριο του 2021, ο Μαρινάκης έγραψε τους στίχους του τραγουδιού «Έξαψη» της Νατάζας Θεοδωρίδου. Μέσα στις πρώτες 6 ημέρες της κυκλοφορίας του, κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο προβολές στο YouTube. Αυτό ήταν λοιπόν το βιντεάκι σχετικά με το lifestyle του Βαγγέλη Μαρινάκη. Εάν σου άρεσε το βιντεάκι, μην ξεχνάς να κάνεις ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μας για να μην χάνεις κανένα από τα καινούργια βίντεο.